Για να υπολογίσουμε αυτό το ορισμένο ολοκλήρωμα, υπολογίζουμε πάλι το αόριστο ολοκλήρωμα πρώτα. Το 2 χ συν 1 λοιπόν δια 1 και χ τετράγωνο, δια χ, το σπάμε σε δύο κομμάτια. Το ολοκλήρωμα 2 χ δια χ δια 1 και χ τετράγωνο, συν το ολοκλήρωμα δια χ δια 1 και χ τετράγωνο. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο ολοκλήρωμα, αν κάνουμε την αντικατάσταση αυτό εδώ το πούμε u, τότε από εδώ πέρα φυσικά το du βγαίνει να είναι 2 χ δια χ, που είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στον αριθμητή. Άρα το ολοκλήρωμά μας αυτό γίνεται du δια u συν. Ποιο είναι το ολοκλήρωμα αυτό, το αόριστο ολοκλήρωμα, το θυμόμαστε, ανήκει στους πίνακες, είναι το τόξο εφαρτωμένης χ. Συνεχίζουμε. Ποιο είναι το αόριστο ολοκλήρωμα αυτό, είναι ο λογαριθμός του u, αλλά το u είναι 1 και έχει τετράγωνο, οπότε παίρνουμε λογαριθμός του 1 και έχει τετράγωνο συν τόξο εφαρτωμένης του χ. Και αυτή είναι εδώ τη συνάντηση, την υπολογίζουμε στο 2 και στο 1 και τα αφαιρούμε. Λοιπόν, πόσο είναι αυτή η συνάντηση στο 2, λογαριθμός του 1 και 4, 5. Λογαριθμός του 5 συν τόξο εφαρτωμένης του 2, μείον πόσο είναι η συνάντηση στο 1, 1 και 1 κάνει 2, λογαριθμός του 2, μείον τόξο εφαρτωμένης του 1. Το οποίο απλοποιείται, ο λογαριθμός 5 μείον λογαριθμός του 2 είναι ο λογαριθμός 5 δεύτερα. Το τόξο εφαρτωμένης του 2 δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, μένει ως έχει, όμως το τόξο εφαρτωμένης του 1 είναι ακριβώς π τέταρτα. Το τόξο π τέταρτα έχει εφαρτωμένη σημαία 1, οπότε αυτό είναι μείον π τέταρτα και η απάντηση αυτή είναι το C. Αυτό εδώ είναι το σωστό.